Τα σούπερ μάρκετ ΣΠΑΚ εδώ και 2 εβδομάδες έχουν κλείσει. Οι εργαζόμενοι δέχτηκαν ένα τηλέφωνο από κάποιον εντός εισαγωγικών εκπρόσωπο της επιχείρησης που τους ενημέρωνε ότι από την επόμενη μέρα δεν θα πάνε στους χώρους εργασίας και δεν θα προσφέρουν την όποια εργασία. Βέβαια, εδώ ξεκίνησε μια σειρά από παρανομίες. Δεν ακολουθήθηκαν νόμιμες διαδικασίες, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση, δεν έχει δηλωθεί καμία πτώχευση, δεν ακολούθησε καμία απόλυση και καμία καταβολή αποζημίωσης και εξόφληση δεδουλευμένων. Κάποιοι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν στην επιθεώρηση εργασίας, κάποιοι ήρθαν και εδώ στο εργατικό κέντρο, παραπονέθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν. Εμείς κάναμε τα αυτονόητα, στείλαμε αμέσως χαρτί στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούμε τη σύγκληση τριμερούς επιτροπής για να βάλουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να δούμε πού προσεγγίζονται οι παρανομίες από μεριάς εργοδοσίας. Αν και εμείς ξέρουμε, θέλουμε να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί με τη σφραγίδα του Υπουργείου τι ακριβώς χρωστάει στον κάθε εργαζόμενο και ποιο είναι το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων. Γιατί εδώ, αφού οι εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα εξοντώθηκαν δουλεύοντας, φτάνουν στο σημείο να τους ξεζουμίζουμε και να τους απολύουμε. Φημολογείται έντονα ότι κάποια πιο μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει αγοράσει τα ΣΠΑΚ. Έχουμε ακούσει και εμείς αυτές τις πληροφορίες, τις διασταυρώνουμε και κρατάμε μια επιφύλαξη όσον αφορά το σύνολο των καταστημάτων ή κάποια καταστήματα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι εργαζόμενοι να αποζημιωθούν και να διασφαλιστεί το εργασιακό τους μέλλον. Βέβαια, σας ξαναλέω ότι υπάρχει μια σειρά από παρανομίες, τις οποίες θα τις διατυπώσουμε όταν κληθούμε στο Υπουργείο. Εδώ να πούμε ότι περιέργως από τις 23 Σεπτεμβρίου που έχουμε κάνει ένα χαρτί με τη διαδικασία του επίγοντος στο Υπουργείο, δεν έχουμε κληθεί ακόμα να πραγματοποιήσουμε την τριμερή, στην οποία έχουμε ζητήσει να συμμετάσχουν και τα 3 εργατικά κέντρα του νομού, γιατί υπάρχουν υποκαταστήματα σε όλη την περιοχή της Κορινθίας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και καθώς έχουμε ζητήσει να παρευρίσκονται και οι βουλευτές του νομού, γιατί αφορά όλη την Κορινθία και επειδή εμείς είμαστε αποφασισμένοι και τη μία θέση εργασίας να την υπερασπιστούμε, πόσο μάλλον 80 θέσεις που αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πέρα από την αποζημίωση, και εδώ δεν θέλω να υιοθετήσω αυτά που ακούω γιατί είναι άκρως επικίνδυνα, δηλαδή ότι δεν καταβάλλεται όλη η αποζημίωση, αλλά ένα κομμάτι της αποζημίωσης, δεν θα παρακολουθήσω αυτές τις φήμες. Γι' αυτό ζητάμε ξεκάθαρη απάντηση από τους εκπροσώπους του ΣΠΑΤ τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Υπήρχαν κάποιες οφειλές μέχρι πρότινος των δεδουλευμένων και κάποια υπόλοιπα άδειας και επιδόματος αδείας. Όλα αυτά κάποιοι συνάδελφοι τα έχουν αποτυπώσει σε μια κόλλα χαρτί και έχουν πραγματοποιήσει εργατικές διαφορές στο ΣΕΠΕ Κορίνθου, αλλά ξαναλέω ότι εμάς δεν μας αρκούν όλα αυτά. Εμείς θέλουμε επίσημες απαντήσεις με τη σφραγίδα του Υπουργείου. Την προηγούμενη Κυριακή ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι του ΣΠΑΚ ότι η επιχείρηση έκλεισε και από Δευτέρα απλά είναι στο δρόμο και δεν έχουν δουλειά. Αυτοί είναι οι ήρωες της πρώτης γραμμής, όπως τους αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός. Και αφού δούλεψαν για την εργοδοσία τόσα χρόνια και έβγαλαν τεράστια κέρδη, είναι αυτοί που δούλευαν όλο το προηγούμενο διάστημα χωρίς ουσιαστικά μέτρα ατομικής προστασίας και διακινδύνευαν την υγεία και τη ζωή τους. Αυτοί λοιπόν βρέθηκαν στο δρόμο από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ενημερώθηκαν από την εργοδοσία ότι η εταιρεία θα κλείσει και αυτό έγινε γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή η εργοδοσία ήθελε να πουλάει τα προϊόντα της και να μην μάθουν οι πελάτες ότι κλείνουν. Το θράσος τους είναι τεράστιο και είναι τόσο τεράστιο που δεν τελειώνει εδώ. Δεν δίνουν ακέραιες στις αποζημιώσεις με την αιτιολόγηση ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Τους προτείνουν να πάρουν το 1/3 των αποζημιώσεων. Παλεύουμε μέχρι ώρας να βγει μία τριμερή στο Υπουργείο, στην οποία θα λάβουν μέρος τα 3 εργατικά κέντρα του νομού Κορινθίας
και οι εργαζόμενοι και ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που σε αυτή ελπίζουμε να πετύχουμε να πάρουν οι εργαζόμενοι τις αποζημιώσεις τους, τα δεδουλευμένα τους, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κάποια επιδόματα τα οποία δεν έχουν δοθεί, δώρα κλπ. Και το σημαντικότερο είναι, στην περίπτωση που έχει γίνει εξαγορά από άλλη εταιρεία, να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Καλούμε τους εργαζόμενους του ΣΠΑ και όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη, στο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη, που θα γίνει στην Κόρινθο, η συγκέντρωση θα γίνει στην Κόρινθο, στην Εθνική Τράπεζα, στον πεζόδρομο. Κατεβαίνουμε λοιπόν στους δρόμους, ενώνουμε τη φωνή μας με γιατρούς, υγειονομικούς, μαθητές, γονείς, ξενοδοχοϋπαλλήλους, επισητιστές και αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας και του εισοδήματός μας.